Μία από τι πιο θρηλυκέ κορυφές του πλανήτη, στο όνομα τη οποία πολλοί ανατριχιάζουν, τη ΚΑΠΑ 2, που ευρίσκεται στο Πακιστάν, θα επιχειρήσει να σκαρφαλώσει ο εκπρόσωπο τη Κύπρου, Ευγένιο Σταροσελφσκι. Η προσπάθειά του στηρίζεται από τον Αντένα με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων ζωή του τηλεοπτικού καναλιού. Πρόκειται για την πρώτη Κυπριακή αποστολή που θα επιχειρήσει να κατακτήσει το φωνικό βουνό. Και αν ο στόχο επιτευχθεί, στην κορυφή του ΚΑΠΑ 2 θα κυματίζουν οι σημεία τη Κυπριακή Δημοκρατία και του Αντένα. June, weeks, the first Cyprus national expedition to the 8,000 mountain named K2 will start. This mountain is located in in region in Pakistan. Το βουνό είναι γνωστό ως το Φωνικό Βουνό αλλά και ως Άγριο Βουνό, δεδομένης τη εξαιρετικής δυσκολίας που υπάρχει για ανάβαση. Ένας στους τέσσερις που προσπαθούν να το κατακτήσουν χάνουν τη ζωή τους. Με την πιο δύσκολη προσέγγιση να είναι από την Κινεζική πλευρά και την πιο συνήθεια από το Πακιστάν. Ο Ευγένιο Σταροσέλφσκι, ο οποίο κατέχει τον τίτλο Snow Leopard Hashtag 376, έχει πραγματοποιήσει περισσότερε από 120 αναβάσει. I, I do preparation very seriously. I do training to be ready to climb the hardest and most dangerous mountain in the world. Six times per week I am training, I do exercises, I do use special equipment for better climatization. Διαμονή σε ειδικό αντίσκηνο εντό του σπιτιού, ειδική διατροφή και σκληρή γυμναστική. Είναι μερικά από τα καθημερινά πράγματα που κάνει ώστε να είναι έτοιμο για το φωνικό βουνό. Στο πλευρό του θα βρίσκεται και ο πολύ γνωστό οδηγό βουνού από το Νεπάλ, Νιρμάλ Μπούρτζα, ο οποίο πρωταγωνιστεί στη σειρά ντοκιμαντέρ 14 Peaks, Nothing is Impossible, και κατάφερε να σκαρφαλώσει τι 14 πιο υψηλέ κορυφέ του κόσμου πάνω από 8.000 μέτρα σε λιγότερο από 7 μήνε. Για τι εξελίξει τη προετοιμασία του Ευγένιου στα Ρωσέλφσκι, θα αναρτούνται στο ειδησιογραφικό πόρταλ του αντένα, Adena, antenalife.com.